Στο τέταρτο νηπιαγωγείο Αλικαρνασσού, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη μία πολύ όμορφη εκδήλωση για την οποία μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Για τα δεσποτάκια είναι η Έλλη Κοκάλη εκεί. Η Έλλη Κοκάλη ως πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Σύριος φυσικά. Πάμε να δούμε τι κάνουν εκεί στο τέταρτο νηπιαγωγείο που ουσιαστικά εκπαιδεύουν τους ανθρώπους για τα δέσποτα, για τις ουρές, για τα πατουσάκια τα όμορφα. Τα πατουσάκια τα όμορφα. Μαζί με πάρα πολύ ακόμα κόσμο. Είναι η συνάδελφος έτοιμη, μπορούμε να μιλήσουμε με την Έλλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα Μέρη, καλησπέρα Μπάμπη, κυρίες και κύριοι. Είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι και αφοσιωμένοι σε ένα σκοπό, να περάσουμε τα μηνύματα της ανάγκης σεβασμού και προστασίας σε όλα τα ζώα. Δεν μιλάμε μόνο για τα δέσποτα, μιλάμε για τους συνοδοιπόρους της ζωής μας. Με τη βοήθεια ειδικών αναλύουμε το πώς ακριβώς συμβαδίζουμε σε αυτή τη ζωή και πώς πρέπει να διαμορφώσουμε τη σχέση μας, πώς πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά που είναι και η ελπίδα μας για ένα καλύτερο αύριο όσο αφορά αυτόν τον τομέα. Δεν μιλάμε μόνο για ακαθόβη ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των αδέσποτων, αλλά είναι ευρεία πληροφόρηση και προς τους εκπαιδευτικούς μας και προς τους γονείς που έχουν έρθει εδώ για να ενημερωθούν, με τη συμβολή των εκπαιδευτικών του νηπιαγωγείου που μας φιλοξενεί και είχε την πρωτοβουλία για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, και βεβαίως την καθοριστική συμβολή των ομιλητών μας, όπως είναι ο κύριος Γιώργος Πιπεράκης, ο ταμείας του Πανελλήνιου Πτηνιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας από τους ομιλητές που μόλις έδωσε τη σκυτάλη, στον κύριο Νίκο Παπα-Νικολάου, το κλινικό ψυχολόγο, που αυτή την ώρα μας εξηγεί τη σύνδεση της κακοποίησης των ζώων, η οποία αποτελεί ένα προάγγελο της ενδοοικογενειακής βίας. Ακούμε τον Νίκο Παπα-Νικολάου στον βάθος, βεβαίως. Έχεις τεντόρια φωνή πάντα. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην νηπιαγωγό μας, στην προϊσταμένη του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος που είχε και την πρωτοβουλία για την απόψινή εσπερίδα, και να μας εξηγήσει πόσο σημαντική επίδραση στα παιδιά είχε και η δραστηριότητα την οποία αναπτύξατε το προηγούμενο διάστημα μέσω της ενημέρωσης, και βεβαίως πόσο σημαντικό είναι όλη αυτή η πληροφόρηση να περνά στην ευρύτερη σχολική κοινότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Θελήσαμε να βάλουμε τα παιδιά στη διαδικασία να γνωρίσουν την φροντίδα των ζώων, να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουμε ένα ζώο, να συνειδητοποιήσουν, να αποκτήσουν συνέστηση πώς αισθάνονται τα ζώα, γιατί θεωρούμε ότι όταν θέλουμε να κάνουμε μία αλλαγή, είναι καλό να ξεκινάμε από τα παιδιά. Γι' αυτό μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και πήραμε μετά την πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την φιλοζωική ομάδα Σύριος, να το επεκτείνουμε, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω με τους γονείς, τους συναδέλφους και όλο τον κόσμο που βρίσκεται σήμερα εδώ. Γι' αυτό θελήσαμε να οργανώσουμε αυτή την εσπερίδα. Να σας πω ότι καθοριστικό ρόλο στο συντονισμό όλης αυτής της προσπάθειας έχει η κυρία Μαρία Κυπριωτάκη. Είναι η καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης από τον τομέα της προσχολικής αγωγής, η οποία είναι μία από τις συντονίστριες του προγράμματος ΕΦΖΟΟΝ, που σκοπό έχει ακριβώς να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς και να περνάμε αυτά τα μηνύματα μέσα από την καθημερινή δραστηριότητα, ειδικότερα στα παιδιά της προσχολικής αγωγής. Έχω τον κύριο Πιπεράκη και μαζί μου, ο οποίος μας εξήγησε με έναν πραγματικά καθηλωτικό τρόπο τη σχέση αλληλεπίδρασης ανθρώπου και ζώων στην πορεία όλης της σε αυτή την πορεία που έχουμε διανύσει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα, και αντιλήφθηκα ότι υπήρχε και τεράστια εντύπωση για το πώς οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει τα ζώα στην επιβιώσή. Ναι, όλοι έχουμε μείνει στην εντύπωση της τροφής, της μεταφοράς, της προστασίας, σαν εργαλείο απλώς. Όταν αποφάσισα να ψάξω για το συγκεκριμένο θέμα, ξεπλάγιν και εγώ ίδιος ότι η σημασία του ζώου στον άνθρωπο ήταν πολύ πιο σημαντική
Δηλαδή ο άνθρωπος χοντρά-χοντρά να πούμε σαν το μοναδικό όν το οποίο μπορούσε να κρίνει, να καταλάβει, να παρακολουθήσει, να συνδυάσει όλα αυτά, αξιοποίησε αυτά που έβλεπε από τα ζώα, αξιοποίησε το πώς κυνηγούσαν τα ζώα, αξιοποίησε το πώς κινιόταν τα ζώα, αξιοποίησε πώς χρησιμοποιούσαν τα νύχια, τα δόντια, όλα αυτά, και πρόρεσε στις κοινωνίες τις προϊστορικές 100-150.000 χρόνια πιο πριν να αντιγράψει αυτές τις τεχνικές, να φτιάξει όπλα που τα χρησιμοποιήσει για το κυνήγι, για να, να βρίσκει τροφή, να χρησιμοποιήσει όπλα για άμυνα απέναντι σε άλλους επιτιθέμενους, και αυτό του έδωσε ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στο να έχει περισσότερο χρόνο ώστε να δημιουργήσει κάποιες πιο πολύπλοκες κοινωνικές δομές, να φύγει από την νομαδική ζωή και να δημιουργήσει ομάδες σιγά σιγά, χωριά, πόλεις, οτιδήποτε, αλλά ταυτόχρονα η ανάγκη να επικοινωνήσει αυτά που μάθαινε, που καταλάβαινε από όλα αυτά, να δημιουργήσει σύμβολα και κάποιες μορφές γραφής που ως τότε δεν υπήρχαν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η συμβολή συγκεκριμένη είναι από τις καθοριστικές στο πώς μπόρεσε να εξελιχθεί ο άνθρωπος από ένα μαλλιαρό, τριχωτό, καμπουριαστό όν που κουβαλούσε ένα ρόπαλο σε ένα πιο ευθυτενές, σκεπτόμενο και πιο αποτελεσματικό στην κοινωνική του δράση. Άρα όλη η εξελιχτική πορεία του ανθρώπου πέρασε μέσα από τα ζώα. Τους ανταποδώσαμε τα μεγάλα ωφέλη. Όπως είπα πιο πριν και από αυτά που είδα, όσο η τεχνολογική μας εξέλιξη ήταν αργή, τόσο πιο μεγάλο σεβασμό τους είχαμε. Όσο εξελισσόμαστε, τόσο λιγότερο σεβασμό τους δείχνουμε. Και αυτό είναι κάτι που ίσως έπρεπε να το σκεφτούμε, ότι το αντίθετο έπρεπε να έχει συμβεί συνολικά στα ζώα, και δεν μιλώ για τα αδέσποτα, μιλώ για τα είδη ζώων που κινδυνεύουν για εξαφάνιση από δικές μας ενέργειες, για την καταστροφή ολόκληρων βιοτόπων. Καταλαβαίνω, Έλλη. Καταλαβαίνουμε, Έλλη, ότι εκεί στο τέταρτο νηπιαγωγείο πραγματικά εξελίσσεται μια πανέμορφη συζήτηση, πάρα πολύ εκπαιδευτική και παιδευτική για όλους μας. Και ελπίζω ο κόσμος που είναι εκεί να την παρακολουθεί. Να σας μεταφέρω απλά ότι η εκδήλωσή μας θα κλείσει με τις θεραπευτικές πατούσες. Είναι τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλάκια τα οποία βοηθούν στην προσέγγιση παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, και θα μας εξηγήσουν οι χειριστές τους τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στο να αντιμετωπίσουμε, στο να βοηθήσουμε τα παιδιά. Μα τι ομάδα είναι αυτή. Αυτή την ομάδα μας τη φέρεις εδώ στο στούντιο μια μέρα, τις θεραπευτικές πατούσες. Τις αγαπάμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Έλλη.